Κυριάκος Ήσυχος, που έχει και ωραίο όνομα να πούμε, δεν έχω καταλάβει. Δεν μου το παίζει και έτσι και γιουβέτσι να πούμε. Είστε υπέρ του συμφώνου ή κατά, για να καταλάβουμε. Εγώ είμαι κατά. Α, και σας ρωτάει κάτι ο Νίκος. Ναι, όχι, αυτό έγινε με αφορμή του ότι ο Υπουργός αποφάσισε ότι τα σύμφωνα συμβίωσης μπορούν να καθατίθενται και στα ληξιαρχεία. Με αφορμή αυτό μπήκαν στη διαδικασία οι τρεις Μητροπολίτες να προσφύγουν και λέω το εξής απλό. Κάποιος που ούτως ή άλλως μοιράζεται τη ζωή του με έναν άλλον, είτε είναι από το ίδιο φύλο, είναι από διαφορετικό. Γιατί να μην έχει την δυνατότητα να απολαμβάνει όλα εκείνα τα προνόμια που απολαμβάνει ένας που έχει παντρευτεί είτε με πολιτικό είτε με θρησκευτικό γάμο, όπως για παράδειγμα το να μπορεί να τον δει στο νοσοκομείο μα στην εντατική. Ετερόφυλα ζευγάρια. Ναι, αυτό λέω. Είτε με το ίδιο ή με άλλο φύλο. Να μην μπορεί να απολάβει τις παροχές υγείας που μπορεί να έχει να είναι ασφαλισμένος στον. Τι έχει να πει ο πατέρας Κύριλλος Ήσυχος, Κυριάκος. Κοιτάξτε. Όλα αυτά έγιναν, είπαμε, εκ του πονηρού. Okay. Για να αποσαθρώσουν την ελληνική κοινωνία. Από την άλλη, αντί για σύμφωνο συμβίωση, μπορούσαν να κάνουν μια ληξιαρχική πράξη και να πούνε ότι εγώ την περιουσία μου θέλω να τη δώσω εκεί. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να λέμε και ψέματα μεταξύ μας και να συνεχίσουμε τη ζωή μας να τη ζούμε ψεύτικα. Πατέρα Κυριάκο Ήσυχε. Το ψεύδος δεν είναι κάτι που αρμόζει στο Θεό. Όταν δεν κάνουν οι άνθρωποι αυτού που πραγματικά θέλουν και δεν νομιμοποιούνται από την πολιτεία να ζουν την αλήθεια τους, αναγκάζονται να ζουν στα ψέματα. Να σου πω, Ανίτα μου, μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να πάρουν ναρκωτικά. Δεν είναι όμως ότι θα με ωφελέσει ή θα είναι κάτι πρέπει για τη ζωή μου. Ναι, ούτε μία σχέση το ένα με το άλλο, γιατί το ένα δεν είναι κατάχρηση, ούτε κάτι το οποίο κάνει κακό στην υγεία των ανθρώπων. Και επίσης δεν είναι και παράνομο. Παρεκκλίνει τον Χριστό Ιθόνομος. Αυτά τα Χριστά ήθη, πατέρα Κυριάκο Ήσυχε. Πολύ σχετικό πράγμα είναι. Ποιο είναι το Χριστό ήθος, να πούμε. Κοιτάξτε. Ξέρουμε κιόλας, δηλαδή, και ο Χριστός, άμα ήταν εδώ, αν θα ήταν μέσα στο σύμφωνο συμβίωση. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είχε κανένα θέμα. Έτσι όπως τον έχω τσεκάρει, δηλαδή έτσι όπως έχει εξηγηθεί, δεν τον έχω δει τον Χριστό να ήταν αρνητικό σε αυτό. Αγαπάτε αλλήλους, είπε, δεν είπε μην αγαπιόσαστε μεταξύ σας. Αλλήλους αγαπάμε, την αμαρτία δεν αγαπάμε. Δεν τη χρέωσε για αμαρτία, εν τω μεταξύ και κάτι άλλο τώρα που το συζητάμε. Σε αυτά τα ου όλα, πώς τα λένε, τα ου φωνεύσεις και τα λοιπά, οι εντολές, στα ου δεν έχω δει ου γίνεις γκέι, ου ταραβεριστείς με το ίδιο φύλο. Ου λεσβιάζει, δεν έχω δει τέτοια ου εγώ. Υπάρχει ένα freedom εκεί. Εκεί έχει ένα freedom. Άρα ο Χριστός δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν μέσα στο σύμφωνο συμβίωση. Δεν μου λέτε, κυρία Πάνια, έχετε ένα γιο, έτσι. Ναι.